η μακροβιότερη εν λειτουργία βιομηχανία της Ελλάδας και η πρώτη για τα Χανιά, η ιστορική ΑΒΕΑ, βραβεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Χημική Εταιρεία, έχοντας διαγράψει μια μεγάλη πορεία. Η ανώνυμη βιομηχανική εταιρεία Ανατολή συνεχίζει την ανωδική της πορεία, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιοποίηση της έκτασης που καταλάμβαναν κάποτε οι εγκαταστάσεις της και από τις οποίες σήμερα σώζονται μόνο τα φουγάρα. Πρώτη ανάμεσα σε 135 ευρωπαϊκές εταιρείες για το έργο και τη λειτουργία της αναδείχθηκε η ΑΒΕΑ, η ανώνυμη βιομηχανική εταιρεία Ανατολή που ιδρύθηκε στη Νέα Χώρα Χανίων το 1889, είναι σήμερα η αρχαιότερη αλλουργική βιομηχανία στην Ελλάδα. Είναι μια ιδιαίτερη τιμή γιατί μια επιχείρηση η οποία λειτουργεί 130 χρόνια βραβεύτηκε για τη λειτουργία της, για τα αποτελέσματά της, για τη διαχρονική συμμετοχή, για το γίγνεσθε εδώ πέρα στον τόπο μας. Η τελετή βράβευσης της ΑΒΕΑ από την Ευρωπαϊκή Χημική Εταιρεία πραγματοποιήθηκε χθες μπροστά από τα φουγάρα του παλιού εργοστασίου, τα οποία πρόσφατα ανακηρύχθηκαν διατηρητέα. Είναι μια ιστορική μέρα για τα Χανιά και για την ΑΒΕΑ ιδιαίτερα. Το οικόπεδο στο οποίο υπήρχε η βιομηχανία μέχρι τις αρχές του αιώνα και που χαρακτηρίζεται όχι άδικα ως φιλέτο, επρόκειτο να αξιοποιηθεί από το 2000 με το αρχικό σχέδιο να προβλέπει την κατασκευή συνεδριακού κέντρου, ξενοδοχείου πόλης, ενιδρίου στα πρότυπα αυτού της Βαρκελόνης, πλατείας και κατοικιών. Δυστυχώς, η γραφειοκρατία, αν θέλετε, αλλά και η έλλειψη πολιτικής βούλησης αυτών που ουσιαστικά διοικούν τον τόπο πολλές φορές, δεν αφήνει μια σωστή εκμετάλλευση ενός χώρου όπως ήταν αυτός ο συγκεκριμένος χώρος. Δυστυχώς η τοπική μας κοινωνία και οι τότε άρχοντες δεν κατάλαβαν την αξία και δυστυχώς κατεδαφίστηκε το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ζωντανού βιομηχανικού μνημείου, ποτισμένου με τόσο μεγάλη ιστορία. Σήμερα ένας νέος επενδυτής κυπριακών συμφερόντων, στην ιδιοκτησία του οποίου πέρασε μεγάλο μέρος της έκτασης, σχεδιάζει την κατασκευή πολυτελών κατοικιών στο οικόπεδο της ΑΒΕΑ, της βιομηχανίας που διένυσε τη δική της ιστορία στο πέρασμα του χρόνου, αφήνοντας το αποτύπωμά της στην κοινωνική και οικονομική ζωή των Χανίων.